Και να περάσουμε στο τελευταίο πάνελ της σημερινής ημέρας. Έχει τίτλο «Δύσκολος διάλογος για τα NPLs με τα ενδιαφερόμενα μέρη». Συντονιστής είναι ο κύριος Παντελής Λάμπρου, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Products and Investments, Business Management Consulting. Και συμμετέχουν στο πάνελ ο κύριος Νικόλας Κανελόπουλος, δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, ο κύριος Φώτης Κουρμούσης, ειδικός τομεακός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Περικλής Κιτριλάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΕΠΑΛ Ελλάς και αντιπρόεδρος της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, και ο κύριος Αριστόβουλος Κλάδης, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Θηρεσίας ΑΕ. Να ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ την Ήθος Media, τον κύριο Κόνστα, τον κύριο Ζούνη για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό ότι παραμένει η συμμετοχή στο πάνελ δυνατή, παρά το γεγονός ότι είναι μετά από ένα φαγητό και, εν πάση περιπτώσει, είναι και το τελευταίο session. Ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο, υπάρχουν εξελίξεις. Πάντα από την αρχή της κρίσης υπήρχε ένα θέμα αν κάποιος είναι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. Το αισιόδοξος ή απεσιόδοξος είναι και μια προσωπική στάση. Το βέβαιο είναι ότι οι αισιόδοξοι περνάνε καλύτερα. Τις περισσότερες φορές, βέβαια, τα τελευταία 10 χρόνια οι απεσιόδοξοι κέρδισαν αυτό το στοίχημα. Αλλά όμως ελπίζουμε σήμερα να αναδείξουμε ότι είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι, ορθολογικά αισιόδοξοι, διότι και η κοινωνία έχει προσαρμοστεί, ώστε μαζί με την ευαισθησία που είναι αναγκαία να συνδυάσει και τη λογική, τον ορθολογισμό, τη χρηματοοικονομική, ενδεχομένως μηχανική, η οποία όχι μόνο θα μας βγάλει από την κρίση, αλλά θα μας βγάλει και γρήγορα με την κοινωνία αλόβητη. Αλλά όμως για να έχουμε αποτελέσματα, αυτά δεν μπορούν να έρθουν από έναν οργανισμό, από ένα φορέα ή από κάποια πρόσωπα. Θα έρθουν όταν ένα συνολικό σύστημα συμμετεχόντων, ένα οικοσύστημα όπως λέμε. Και τι σημαίνει οικοσύστημα? Οικοσύστημα σημαίνει κάτι το οποίο λειτουργεί και συλλειτουργεί. Έχει πολλά μέλη που είναι διαφορετικά, που συνδυάζονται, ανταγωνίζονται και καμιά φορά, αλλά όμως στο τέλος θα έχουν ένα τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα στο πάνελ, η σύνθεσή του, έχουμε και το θεσμικό κομμάτι, έχουμε και το κομμάτι των ενδιάμεσων που θα φέρουν τα δύο μέλη επιχειρήσεις, ελληματικές μονάδες δηλαδή και πλεονασματικές σε επαφή και με τρόπο βιώσιμο που θα συνδυάζει όμως τη λογική και την ευαισθησία, θα φέρουν λύση. Έχουμε και τις υποδομές, οι οποίες υποδομές θα δώσουν το πλεονέκτημα στη λύση η οποία θα εφαρμοστεί, η οποία να είναι διαφανής και ακέραια. Διότι ό,τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε για να μην ξανά έχουμε τα ίδια προβλήματα και σε ένα χρόνο και σε δύο χρόνια από τώρα. Το στοίχημα που βάλαμε και στην προσυνάντηση που κάναμε είναι ότι αν τραβήξουμε σήμερα μια φωτογραφία στην κατάσταση και τη συγκρίνουμε με τη φωτογραφία ένα χρόνο μετά, να έχουμε ουσιώδεις διαφορές σε κεντρικά αρχιτεκτονικά στοιχεία της διαδικασίας. Και σήμερα αυτά ακριβώς τα θέματα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε. Οπότε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η συζήτηση θα προσπαθήσουμε να είναι ζωντανή. Θα υπάρχει και διαδικασία ερωτήσεων στο τέλος. Οπότε, να ξεκινήσω από τον κύριο Νικόλα Κανελόπουλο. Με μια έτσι γενική ερώτηση για να ζεσταθούμε κατά κάποιο τρόπο. Ο κύριος Κανελόπουλος, και λόγω αρμοδιότητας, ας το πούμε έτσι, και αντικειμένου, θα καλύψει δύο θέματα σήμερα. Και τα NPLs και ένα μηχανισμό σύγχρονο που ελπίζουμε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία, το θεσμό της διαμεσολάβησης. Αλλά για να μιλήσουμε λιγάκι, πώς μπορούμε με αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε και υπευθυνότητα να λύσουμε αυτόν τον λεγόμενο γόρδιο δεσμό των κόκκινων δανείων? Έχετε απόλυτο δίκιο και στην πρώτη σας τοποθέτηση. Το NPL θεωρήθηκε κάποια στιγμή από την κοινωνία ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά την τράπεζα, τους κακούς τραπεζίτες, ένα σύστημα που έπρεπε μέσα από μια κυριαρχία κάποιας λαϊκιστικής πολιτικής να καταγγελθεί, να απομονωθεί, να βγει από τη ζωή μας.
Σύντομα όμως διαπιστώσαμε ότι η εξυπηρέτηση των δανείων, γενικά δηλαδή το τραπεζικό σύστημα, λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας και αφορά την κοινωνία. Και αφορά όλους τους μηχανισμούς της κοινωνίας. Αφορά τον πολίτη, αφορά την επιχείρηση. Αλλά αφορά και όλους τους θεσμικούς παράγοντες. Αν λοιπόν, για να απαντήσω στην πρώτη σκέψη σας, αν λοιπόν όλα αυτά δεν συνεργαστούν, αν δεν κάτσουν σε ένα κοινό τραπέζι, να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις που θα αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο, κυρίως προς όφελος της κοινωνίας, της επιχείρησης, με ένα και μοναδικό όραμα. Και τι είναι αυτό? Μόνο η ανάπτυξη. Άρα θέλει ένα ολοκληρωμένο πλάνο, ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, το οποίο θα αφορά, και αυτή είναι η πραγματικότητα, θα αφορά όλους τους επιμέρους σχεδιασμούς μιας ευρύτερης μεταρρυθμιστικής πολιτικής. Και αυτό είναι η φορολογία και αυτό είναι το ασφαλιστικό σύστημα. Όλη η δομή και η λειτουργία ενός νέου οικονομικού συστήματος αντανακλά στην λειτουργία των NPL. Μηχανιστικές και διοικητικές δυνατότητες δεν υπάρχουν. Δεν κόβεται με το ψαλίδι τα NPL. Είναι δεδομένο ότι οι θεσμοί ήρθανε παλιά η Τρόικα και ζητούσαν μείωση του ποσοστού των NPL. Από τα 100 τόσα εκατομμύρια έχουμε φτάσει σήμερα στα 78 δισεκατομμύρια. Όμως αυτό δεν γίνεται με ένα ψαλίδισμα. Δεν υπάρχουν αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί. Πρέπει συνολικά μια κυβερνητική πολιτική να αναπτυχθεί σε όλα τα πεδία, να στοχεύσει την ανάπτυξη και μέσα από την ανάπτυξη και τις νέες δυνατότητες που θα δώσουν πλέον οι εξηγημένες τράπεζες να ενισχύσουν τη νέα οικονομία, τις νέες επενδύσεις. Πολύ σωστά. Άρα μιλάμε για συλλειτουργόν οικοσύστημα, με βασικό όμως ο πυλώνα, κεντρικό θεμέλιο λίθο, το θεσμικό κομμάτι της όλης αυτής της ιστορίας. Ο λόγος λοιπόν στον κύριο Φώτη Κουρμούση, ο οποίος είναι στο επίκεντρο της θεσμικής λειτουργίας, στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Για να ακούσουμε λοιπόν. Πριν πω για το θεσμικό, ας πω στο πρώτο που είπατε περί αισιοδοξίας. Χτες πήγαμε με το γιο μου που είναι 6 χρόνων να ψωνίσει. Του λέω πάρω τι θες και από όλο το τζάμπο διάλεξε μια απόχη. Άρα και το εξάχρονο ξέρει ότι θα πάνε καλά τα πράγματα και αν έχεις μια απόχη θα είναι χρήσιμη. Είναι προφανώς, να κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε και λίγο πιο ζωντανό, λέει, αντί να του δώσω ένα πιάτο ψάρια, του μάθα να μάθει να ψαρεύει, έτσι. Είναι σε αυτό το πλαίσιο εκπαίδευσης. Και προφανώς ξέρω ότι θα βρέξει κάτι και σου λέει, ας έχω την απόχη. Γενικά είμαστε αισιόδοξοι, γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται καλύτερα όσον αφορά τους μακροοικονομικούς δείκτες. Ωστόσο, πολλές φορές δεν φαίνεται ότι σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, κάθε χρόνος ήταν και μία χρονιά χειρότερη για το ιδιωτικό χρέος. Και σίγουρα, ναι, μεν τα κόκκινα δάνεια φεύγαν από τις τράπεζες και μειώνονταν, αλλά από τη μεριά του πολίτη της επιχείρησης δεν μειώνονταν, αυξάνονταν. Πολλές φορές και πλασματικά, όπως λέμε, γιατί έβαζε τόκο στον τόκο κτλ. Και αν αυξάνονταν μόνο τα κόκκινα δάνεια, τότε θα μπορούσε κάποιος να πάει και να πει φταίνει οι τράπεζες. Αλλά αυξάνονταν και τα χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στη ΔΕΗ κτλ. Άρα η αδυναμία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να πληρώσουν όλα αυτά που συνέβησαν μέσα στην κρίση, η υπερφορολόγηση κτλ. Σε συνδυασμό με τιμή των εισοδημάτων, όλα αυτά τέλος πάντων, δημιούργησαν το πολύ μεγάλο χρέος. Αυτό λοιπόν χρειάζεται μια ολοκληρωμένη λύση. Γιατί μπορεί να πας να τα βρεις με την τράπεζα και να έρθει η εφορία και να σου κάνει κατασχετήριο λογαριασμού ή και αντιστρόφως. Οπότε λοιπόν, αν δεν, από τη μεριά του πολίτη της επιχείρησης, αν δεν δώσεις μια συνολική λύση στο πρόβλημα, έτσι ώστε τα χρήματα που έχει, όποια και αν είναι αυτά, αφού καλύψει τις ανελαστικές δαπάνες, να, ας το πούμε, μοιραστούν σε όλους αυτούς που χρωστάει, οτιδήποτε και να κάνεις θα είναι αποσπασματικό. Και μετά από λίγους μήνες θα έρθει κάποιος άλλος και θα το ξυλώσει. Προς αυτό το σκοπό λοιπόν, τα διαθέσιμα εργαλεία, τα θεσμικά, έχουμε ένα στόχο ως χώρα μέχρι σε ένα χρόνο από σήμερα, μακάρι να είμαστε εδώ και να ανακοινώνουμε την έναρξη μιας νέας πλατφόρμας και ενός νέου μηχανισμού, που θα μπορούν όλοι να ρυθμίσουν όλα αυτά τα κρίσιμα χρέη, που είναι δηλαδή κυρίως τράπεζες, είτε έχουν μεταβιβαστεί σε εταιρείες απαιτήσεων,
του δημοσίου, που είναι βασικός πιστωτής, και λοιποί κρίσιμοι πιστωτές, όπως είναι κάτι που επηρεάζει το σπίτι σου ή την επιχείρησή σου, το ρεύμα, το νερό κτλ. Για να γίνει αυτό όμως, προφανώς χρειάζεται. Και ο προμηθευτής σου, έτσι. Και ο προμηθευτής, ώστε αν είσαι επιχείρηση. Να μην λειτουργούν μπούμεραν και μια καταστροφή μετά την άλλη. Σωστό. Γι' αυτό οι πανελαστικές δαπάνες ή ο εργαζόμενος, μου πληρώνει ο εργαζόμενος και δεν δουλεύει. Άρα είναι κάποιες δαπάνες που πρέπει να καλυφθούν. Είτε είναι σπίτι και πρέπει να έχεις φαγητό για να ζεις, την επιχείρηση πρέπει να έχεις πρώτες ύλες κτλ. Αφού καλύψει όλα αυτά, κάτι περισσεύει. Αυτό που περισσεύει, προφανώς δεν μπορεί να το πάρει ένας. Πρέπει κάπως να μοιράζεται. Αυτό λοιπόν τη διαδικασία θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε να γίνεται εκτός δικαστηρίου. Αν πας στο δικαστήριο, ναι, ο δικαστής το κάνει. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε στη χώρα μας, οι δικαστικές διαδικασίες είναι πολύ επίπονες. Άρα λοιπόν πρέπει να αξιοποιήσουμε άλλα εργαλεία, όπως είναι πλατφόρμες, όπως είναι διαμεσολάβηση. Και καλό είναι που γίνονται ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως είναι η προετοιμασία που κάνουν οι πιστωτές, όπως πολύ συχνά κάνουν οι εταιρείες που απέκτησαν τα δάνεια, που έχουν κάποιες έτοιμες λύσεις και σου παρέχουν ρυθμίσεις κτλ. Όλα αυτά είναι ευνοϊκά. Φυσικά, τίποτα, πολλά πράγματα χρειάζονται και άλλα να γίνουν, όπως τώρα είναι το σχέδιο Ηρακλής που ετοιμάζεται, που θα βοηθήσει τη μεταβίβαση. Ναι, θα το σχολιάσουμε αυτό. Ναι, και άλλα πράγματα, όπως είναι η πρώτη κατοικία που μόλις χθες ψηφίστηκαν, μια σειρά από βελτιώσεις, διότι περίπου 30.000 άτομα προσπάθησαν να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα, αλλά περίπου 300 κατάφεραν να κάνουν την αίτηση. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά αδυνατούν να το αξιοποιήσουν λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων. Αυτά λοιπόν χθες στη Βουλή καταργήθηκαν. Αντίστοιχα και στον εξωδικαστικό μηχανισμό, και εκεί όταν είχε πρωτοφτιαχτεί πριν 3 χρόνια, η διαδικασία ήταν αρκετά βεβαρημένη, θα έλεγα, με 27 τότε δικαιολογητικά. Μειώθηκαν συνέχεια και έτσι έχουμε φτάσει σήμερα περίπου 7.000 επιχειρήσεις να έχουν καταφέρει να κάνουν την αίτηση και περίπου 2.100 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επιτυχώς. Προφανώς είναι και πολλές άλλες χιλιάδες επιχειρήσεις που θα ερχόντουσαν αν η διαδικασία ήταν πιο εύκολη. Και αυτός είναι ο στόχος μας για το επόμενο άμεσο διάστημα. Να πιαστώ από κάτι που είπε ο κύριος Κουρμούσης. Αν το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από τη λύση που κάθε χρόνο δίνουμε, τότε τα πράγματα από χρονιά σε χρονιά επιβαρύνονται. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος δηλαδή δεν λειτουργεί θετικά στο να αφήνουμε το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Αυτό το στοιχείο, κύριε Κιτριλάκη, η κοινωνία το έχει κατανοήσει, ότι κεντρικός συντελεστής στην επίλυση είναι και ο χρόνος. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα και όχι χθες και όχι αύριο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι στο κομμάτι της αισιοδοξίας που ανοίξατε στην κουβέντα, εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, αλλά θεωρώ ότι για να μπορούμε να κρίνουμε αν τελικά τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, υπάρχει η κατανόηση και της κοινωνίας για το αν τα πράγματα πηγαίνουν έτσι όπως θα έπρεπε ή θα θέλαμε να πηγαίνουμε, δεν πρέπει να κοιτάξουμε το φέτος με το του χρόνου, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το πέρσι με το φέτος. Αν κάποιος λοιπόν σκεφτεί, αν καθόμασταν σε αυτό εδώ το πάνελ το 2016, τι είχαμε σε σχέση με αυτά που έχουμε σήμερα, εννοώ σαν ελληνική κοινωνία, θα δούμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και έχουν γίνει βήματα προς μία κατεύθυνση η οποία συντονισμένα λέει ότι εγώ θέλω να βοηθήσω την κοινωνία. Δηλαδή, όλα αυτά που συζητάμε περί πλατφορμών, περί για να μπω σε ένα νόμο θέλω 27 δικαιολογητικά και τα κάνω 17 ή 7, είναι μία κατεύθυνση η οποία ακολουθείται συντονισμένα από πάρα πολλούς θεσμούς, η οποία τελικά θα οδηγήσει στο να μην λέμε ότι είχαμε 106 δις κόκκινα δάνεια και σήμερα έχουμε 76 και σκεφτόμαστε τις τράπεζες, αλλά 76 είναι τελικά τα υπόλοιπα, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε μπορέσει να αποπληρώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι των οφειλών. Άρα, κατά την άποψή μου, βεβαίως δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη περαιτέρω κατανόησης και η κατανόηση προκύπτει και μέσα από την εκπαίδευση που κάνουμε. Αλλά θεωρώ ότι κοιτώντας 1 ή 2 χρόνια πίσω στο πού βρισκόμαστε σήμερα, έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα. Και αυτό εμείς που είμαστε έτσι λίγο πιο τεχνοκράτες και παρακολουθούμε συγκεκριμένους δείκτες, έχει αρχίσει και αποτυπώνεται αυτή η κατανόηση.
Υπό αυτή την έννοια θα έλεγα ότι πρέπει να συνεχίσει αυτό το έργο, το οποίο, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να συζητάμε τώρα είτε 100 είτε 70 δις, όποιο νούμερο και να πάρουμε. Αυτό, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να γίνει πάρα πολύ συντονισμένα, με πολλούς θεσμούς, δεν μπορεί να γίνει μονομερός. Αλλά κατά την άποψή μου σίγουρα είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, άρα υπάρχει η επιθυμία, υπάρχει η βούληση για αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι, υπάρχουν οι δυνατότητες, κύριε Κλάδη, που μπορεί να δώσουν οι υποδομές και η τεχνολογία, ώστε αυτό το να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε γρήγορα και με διαφάνεια. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους συναδέλφους σε σχέση με την αισιοδοξία, σε σχέση με το τι ήταν η κατάσταση πριν 3 χρόνια και το πού βρισκόμαστε σήμερα. Η μαγική λέξη, την οποία είπε νωρίτερα ο Περικλής και ο Φώτης βέβαια, είναι η λέξη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα? Να συνεργαστούν όλοι αυτοί οι φορείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουν διαδικασίες, να βάλουν ορισμένα πράγματα σε μία σειρά. Η αρχή έγινε με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, με τον περιβόητο 4469 του 17, που για κάποιους απέτυχε ή δεν πήγε όπως έπρεπε. Ο Φώτης νωρίτερα είπε κάποια πράγματα. Εγώ θα κρατήσω ένα σημαντικό το οποίο έγινε με αυτή την αρχή, και αυτό το σημαντικό είναι η διατραπεζική συνεργασία η οποία υπήρξε για πρώτη φορά. Οι τράπεζες είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους, όπως ξέρετε, συμπουλούν χρήμα. Λοιπόν, είναι η διατραπεζική αυτή συνεργασία η οποία έγινε, που έφερε για πρώτη φορά όλες τις τράπεζες μαζί σε ένα τραπέζι, να καθίσουν κάτω, να σχεδιάσουν και να δώσουν λύσεις σε ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπαν ότι έρχεται το πρόβλημα αυτό. Βεβαίως, στο κομμάτι αυτό ακολούθησαν και οι υπόλοιποι θεσμικοί πιστωτές. Δηλαδή, ακολούθησε ο ΕΦΚΑ, ακολούθησε η ΑΔΕ κλπ. Σχεδιάστηκε διατραπεζικό μοντέλο αξιολόγησης κλπ. Κατέβηκαν προτάσεις συγκεκριμένες και αυτό αποτέλεσε την αρχή μετέπειτα βημάτων τα οποία έγιναν πάνω σε άλλα θέματα τα οποία αφορούν κόκκινα δάνεια, όπως είναι οι αιτήσεις, οι οποίες είναι οι εκκρεμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ο νόμος 3869 του 10, η εκκρεμωδικία η οποία υπήρχε με τον νόμο Κατσέλη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αναπτύξουν οι τράπεζες, στηριζόμενοι στην εμπειρία την πρώτη, μηχανισμούς έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και αυτό το θέμα. Γιατί όλο αυτό το κομμάτι είναι κάποια κομμάτια ενός παζλ. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να μπορέσει να οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο μηχανισμός λοιπόν στήθηκε, δημιουργήθηκε, λειτουργεί διατραπεζικό κέντρο από το 2017, στελεχώθηκε από τις τράπεζες και με στελέχη της Τηρεσίας. Οι υποδομές υπάρχουν, αναπτύχθηκαν αυτά που έπρεπε να αναπτυχθούν. Και η Τηρεσίας είναι εδώ να υποστηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα βέβαια το κάνει και θα το αναλύσω αργότερα, αλλά και στο μέλλον είναι εδώ να υποστηρίξει ενέργειες ή πλατφόρμες καινούργιες οι οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν στην ειδική γραμματεία. Άρα λοιπόν, σε αυτό, ναι, αν ναι, θέλεις ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι πετύχαμε και κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Πετύχαμε να διαπαιδαγωγήσουμε. Ναι. Τον ουσιαστικά αυτόν που έχει λάβει το δάνειο, αυτόν που υφίσταται ουσιαστικά όλα τα δεινά της κρίσης, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, τον εξοδικαστικό μηχανισμό, μπορεί να δώσει μια συνολική ρύθμιση. Γι' αυτό είχαμε και τότε, όταν είχαμε συνεργαστεί και με τον Φώτη τον Κουρμούση, για να δημιουργήσουμε αυτό το μηχανισμό, είχαμε υποστηρίξει ότι ναι, μεν αυτή ήταν η ένστασή μας τότε, ότι δημιουργούσε πάρα πολλά διοικητικά, γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά ουσιαστικά επενέβαινε μέσα στην κοινωνία και έδινε μια πολύ σημαντική διέξοδο σε αυτόν ο οποίος είχε τη δυνατότητα να αναβιώσει ως επιχείρηση και να λειτουργήσει και να ταινίσει το μέλλον με αισιοδοξία, να λύσει συνολικά σε ένα τραπέζι το πρόβλημά του. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο που πρέπει όμως να το βοηθήσουμε και νομίζω η κυβέρνηση κινείται προς σωστή πλευρά. Εξαλείφει σιγά σιγά τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τους διοικητικούς μηχανισμούς που είχαν αναπτυχθεί γύρω-γύρω και ουσιαστικά γίνεται ένα εργαλείο που και για αυτό, αλλά και για, πολύ σωστά ανέφερες, και για τα δάνεια του ονομαζόμενου νόμου Κατσέλη, μπορεί να αποτελέσει μια
Λιδία λίθου. Λοιπόν, να λειτουργήσει ουσιαστικά. Αυτό, στη βάση αυτή, λοιπόν, αφού έχουμε και τις δυνατότητες και την βούληση και την επιθυμία και την οριμότητα της κοινωνίας, όπως είπαμε, όλα αυτά τα στοιχεία σαν στοιχεία εισόδου, τι προοπτική δίνουν για τα κόκκινα δάνεια. Το αύριο, πώς θα μπορούσατε να το προσδιορίσετε και να το... Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξο, αλλά πιστεύω ότι η αισιοδοξία πρέπει να έχει πολύ ισχυρούς πυλώνες, σταθερούς πυλώνες. Αλλιώς είναι χήμερα. Έτσι. Έτσι. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ΕΠΕ από τα ερώεντα. Πρέπει να στηρίξουμε συγκεκριμένους μηχανισμούς που εδράζονται σε σωστές νομοθετικές πρωτοβουλίες, με διεθνή συνεργασία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα τεράστιο ζήτημα, που επαναλαμβάνω, αφορά την ίδια τη λειτουργία της χώρας, αφορά την οικονομία της, αφορά το μέλλον της. Δεν μπορεί να επιβιώσει αυτή η χώρα με τέτοιο ποσοστό NPL, των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εμπειρία διεθνής υπάρχει. Νομίζω σε αυτή τη φάση υπάρχει και μια άριστη συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και με την Κομισιόν. Και το, αυτό που είπε ο Φώτης Ογκουρμούσης, το περίφημο σχέδιο Ηρακλής, έχει περάσει από την Κομισιόν, στηρίζεται και σε πρόσφατες του Απριλίου του 19 οδηγίες. Άρα, λοιπόν, οι μηχανισμοί αναπτύσσονται, οι στρατηγικές αναπτύσσονται. Ναι. Μόνο μέσα από σταθερούς τέτοιους πυλώνες μπορούμε να ταινίζουμε αισιόδοξα την λύση του προβλήματος. Μια τελευταία κουβέντα έντονη, δεν αφορά μόνο την τράπεζα. Αφορά τη λειτουργία της οικονομίας, αφορά τον κάθε ένα πολίτη και την κάθε μια επιχείρηση. Πάντως, αν μου επιτρέπετε... Και όχι μόνο, ναι, βέβαια, ναι. Μόνο μια κουβέντα, ναι. Και όχι μόνο αυτόν που έχει πάρει το δάνειο και δεν μπορεί να το επιστρέψει. Αφορά την επιχείρηση που θέλει να πάρει ένα δάνειο για μια νέα επένδυση που θέλει να κάνει. Γιατί... Και μέσα από αυτή την επένδυση να προσλάβει εργαζόμενους. Αυτόν αφορά, θα έλεγα, κυρίως. Βεβαίως και το δάνειο λήπτη που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Πάντως, ναι, ήθελα να πω ότι όταν αναφέρθηκα σε πρώτερους δείκτες, βλέποντας πώς επιλύονται πλέον τα δάνεια προς το παρόν τραπεζικά, αύριο ενδεχομένως να αξίζει τον κόπο εταιρείες σαν αυτοί που αντιπροσωπεύουν να έχουν ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών, βλέπω ότι ο ρυθμός που διευθετούνται τα χρέη, είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το τι ήταν στο παρελθόν. Και αυτό δεν είναι γιατί έγινε ένα ή δύο πράγματα, είναι γιατί ξαφνικά όλος αυτός ο μηχανισμός αρχίζει και έρχεται κοντά το ένα κομμάτι του puzzle με το άλλο. Λειτουργεί. Τι θέλω να πω. Ναι, λειτουργεί. Δηλαδή, είναι διαφορετικό όταν συμφωνείς σε επίπεδο στρατηγικής με ένα επενδυτή την προσέγγιση. Είναι διαφορετική αυτή η προσέγγιση να ήταν αποτέλεσμα εσωτερικών εργασιών που γινόντουσαν στις τράπεζες. Διότι διαφορετικά το βλέπει μια τράπεζα, διαφορετικά το βλέπει ένας επενδυτής. Είναι διαφορετικές οι προτάσεις που μπορούμε εμείς εξ ονόματος των επενδυτών να κάνουμε, διαφορετικές εάν ανήκουν σε ένα τραπεζικό σύστημα. Η διαδικασία που ακολουθείται. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή είναι αυτό που λέμε το περίφημο customer experience. Πόσο πολύ ταλαιπωρείς ή όχι τον οφειλέτη προκειμένου να κάνεις μία ρύθμιση. Όταν όλα αυτά, όταν υπάρχουν υποδομές και ξαφνικά υπάρχει εικόνα του πελάτη θεσμικά. Άρα μπορείς να κρίνεις εάν απέναντί σου έχεις έναν στρατηγικό κακοπληρωτή ή έναν οφειλέτη ο οποίος έχει αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχουν προκύψει τα τελευταία 10 χρόνια που δεν χρειάζεται να τις αναφέρω. Όλα αυτά αρχίζουν και συνδέονται ξαφνικά το ένα με το άλλο και ο ρυθμός που αρχίζουν και επιλύονται τα χρέη θα τον δούμε όπως εξελίσσεται, αλλά ήδη έχει αρχίσει και διαμορφώνει μια τελείως διαφορετική εικόνα από ό,τι ήταν πριν κάποια χρόνια. Θα πω κάτι για τους ορμόμενους από αυτό το τελευταίο το οποίο είπε ο Περικλής σε σχέση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και να το εξειδικεύσω σε σχέση με τον 3869, τον περιβόητο λοιπόν νόμο Κατσέλη. Τι κάναν οι τράπεζες, να το περιγράψω με δύο κουβέντες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν τι έχει γίνει.
είναι 17 περίπου δις παρκαρισμένα, αν δεν κάνω λάθος, στο 3869, με την προστασία όπως ίσχυε κλπ. Εδώ μιλάμε για δικόγραφα. Μιλάμε για documents τα οποία τα είχαν οι τράπεζες, τα οποία άλλες τα είχαν ψηφιοποιήσει, άλλες δεν τα είχαν κλπ. Τι έγινε από πλευράς στηρεσίας και από πλευράς υποδομής και από πλευράς εφαρμογών και πώς λειτουργεί το σύστημα σήμερα. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, οι τράπεζες είναι σε θέση να γνωρίζουν και έχουν ψηφιοποιηθεί όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν εκκρεμοδικία, δηλαδή εννοώ μπροστά δικάσιμο του νόμου Κατσέλη, που είναι γύρω στις 70.000 περίπου οφειλέτες. 70.000 περίπου αιτήσεις έχουν εκκρεμοδικία μπροστά σήμερα. Ο νόμος τι έχει δώσει τώρα σήμερα που μιλάμε τη δυνατότητα στους πιστωτές. Εφόσον έχουμε εκκρεμοδικία, έδωσε τη δυνατότητα και η εφαρμογή το υποστηρίζει και έχει γίνει από τις 17 του Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, να υπάρχει δυνατότητα, δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη μέσα από μια διατραπεζική πλατφόρμα η οποία έχει αναπτυχθεί από πλευράς στηρεσίας, έτσι, όπου οι τράπεζες έχουν access πάνω σε αυτή τη διατραπεζική πλατφόρμα, να ζητούν για κάθε οφειλέτη να τραβούν στοιχεία από την ΑΔΕ και να ενημερώνονται σχετικά με τα οικονομικά του στοιχεία. Εδώ λοιπόν, τι έχουν σήμερα τη δυνατότητα οι τράπεζες να κάνουν? Έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να δουν αν αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος πρέπει να παραμείνει, διότι είχε δηλώσει σωστά, διότι κατά δήλωσή του έμπαινε στον νόμο. Δεν υπήρχαν τότε διασύνδεση των πληροφοριών, βάση ενιαία κλπ. Ναι. Σήμερα όμως που μιλάμε, αυτό το πράγμα η εφαρμογή το υποστηρίζει. Άρα λοιπόν θα μπορέσουν με αυτή τη διαδικασία να πετάξουν έξω 15-20%, κάπου εκεί νομίζω εκτιμάται το ποσοστό, στρατηγικών κακοπληρωτών. Άρα τα χρήματα αυτά, καταρχήν θα, και τα δικαστήρια θα αποσυμφορηθούν από αυτή τη διαδικασία, αλλά και φαντάζομαι και υποθέτω και θεωρώ δεδομένο ότι τα χρήματα αυτά, τα οποία θα εξοικονομηθούν, θα πάνε στον παραγωγικό κομμάτι, στην παραγωγική οικονομία, στην πραγματική αγορά. Σωστό. Σε συνέχεια της βελτίωσης του περιβάλλοντος, το επόμενο διάστημα, κύριε Κουρμούση, τι μπορούμε να περιμένουμε από τη δική σας πλευρά? Αυτή τη στιγμή, μετά την ψήφιση χτες των βελτιώσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσα σε περίπου μερικές μέρες θα γίνει η σχετική βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Και άρα από τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα μπορούν πλέον να έρθουν οι υποψήφοι πολίτες και να ρυθμίσουν το στεγαστικό ή επιχειρηματικό δάνειό τους που έχει υποθεί και στην πρώτη κατοικία τους και να σώσουν το σπίτι και να πάρουν μια πολύ ευνοϊκή ρύθμιση όπου το κράτος, θυμίζω, επιδοτεί τη μηνιαία δόση ποσοστό έως 50%. Αυτό πρέπει να υποθεί παντού, σε κάθε πόλη και σε κάθε τελευταίο χωριό, ώστε όποιοι έχουν πρόβλημα και ειδικά οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με την υποστήριξη της πολιτείας να τακτοποιήσουν αυτά τους τα χρέη και να σώσουν το σπίτι τους. Και αυτό το λέω με μεγάλη έμφαση, διότι να μην ξεχνάμε ότι κάθε μήνα διενεργούνται και πληστηριασμοί. Προφανώς οι πληστηριασμοί αποσκοπούν σε αυτούς που έχουν χρήματα και για κάποιο τρόπο επιλέγουν να μην πληρώσουν, δηλαδή στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δυστυχώς όμως η έλλειψη. Όχι πάντα. Αυτό που ανέφερα τώρα. Δυστυχώς η έλλειψη δεδομένων πολλές φορές δεν επιτρέπει ούτε το κράτος αλλά ούτε και τις τράπεζες να βρουν αν κάποιος τελικά είναι στη μία κατηγορία ή στην άλλη. Δεν έχουμε δηλαδή τα τέλεια συστήματα που έχει η Αμερική, πατάει ένα κουμπί και βρίσκει τα πάντα. Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέτοια κουμπιά. Οπότε λοιπόν, όσο καλά και να είναι τα συστήματα που εξελίσσονται χρόνο με το χρόνο, πάντα χρειάζεται να γίνουν και άλλες έρευνες χειροκίνητες. Μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε αυτό το στοιχείο? Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Αν μπορούσαμε. Όχι, το να δώσουμε ένα έστω τάξη μεγέθους που λένε οι μηχανικοί. Όποιος δώσει τάξη μεγέθους, σας το λέω εγώ ως μηχανικός, θα δώσει λάθος. Διότι αν μπορούσε να δώσει μια τάξη μεγέθους, σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο έχει προσεγγίσει το πρόβλημα. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί είναι ένα άγνωστο πρόβλημα. Για παράδειγμα, πολλές φορές ακούω διάφορα νούμερα που λέει στον νόμο Κατσέλη είναι τόση τόση. Και ρωτάω όποιον το λέει, πώς το βρήκες? Α, λέει, μου το είπε ένας άλλος. Ποτέ δεν έχω βρει αυτόν τον έναν τον πρώτο που το είπε στους άλλους, 3 χρόνια τώρα ως γραμματέας, και να μου πει πώς το έβγαλε. Και μάλλον εσείς το πρώτος που πρέπει να το ξέρετε. Ναι. Και προφανώς ίσως εξυπηρετεί και διάφορους λόγους να μην το ξέρουμε, διότι αυτοί που κρύβονται εκεί, προφανώς, αν είναι λίγοι, ευελπιστούν να ακούγεται ότι είναι πολλοί. Και αντιστρόφως. Άρα λοιπόν. Υπάρχουν και, θα έλεγα, εγγενή συμφέροντα σε αυτούς που είναι εκεί και δεν θέλουν να βρεθούν, να διατυπώνεται μια άλλη εικόνα. Mm-hmm.
Γιατί προφανώς δεν θέλουν να πάνε στο ταμείο και να πληρώσουν. Θεωρούμε ότι αυτή η πλατφόρμα που αναπτύξαμε σε συνεργασία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, που ελέγχει δηλαδή κάθε αίτηση που εκκρεμεί στο δικαστήριο, θα τελειώσει αυτό. Άρα λοιπόν θα μπούμε στο 2020 και πλέον θα ξέρουμε ότι αυτοί εδώ είναι απατεώνες και έχουν να πληρώσουν και θα κληθούν να πληρώσουν. Και αυτοί εδώ είναι πραγματικά ευάλωτα νοικοκυριά και δεν πρέπει να τους κάνεις επιθετικά μέτρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι αλλιώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξεκινούν μέτρα προς όλους και μετά πας να βρεις τι έγινε. Άρα λοιπόν προκύπτουν αδικίες που φτάνουν και στην επικαιρότητα και τελικά νιώθει και ο κόσμος ότι κάποιοι την γλιτώνουν και κάποιοι τιμωρούνται χωρίς να πρέπει. Πρέπει δηλαδή να τελειώσει και αυτό και να ξέρουν όλοι ότι η τιμωρία είναι δίκαιη και αποσκοπεί σε αυτούς που πραγματικά την αξίζουν. Μία λέξη κλειδί. Πρώτη κατοικία. Την ανέφερε ο κύριος Κουρμούσης, αλλά θέλω από την άλλη πλευρά να δούμε εσείς, κύριε Κιτριλάκη, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα από τη δική σας πλευρά. Καταρχήν να σας πω ότι το θέμα της πρώτης κατοικίας και των επενδυτών που έχουν αγοράσει χαρτοφυλάκια είναι λίγο παρεξηγημένοι, γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι πουλήθηκε το δάνειό μου, πήγε σε έναν επενδυτή, αύριο το πρωί θα μου χτυπήσουν την πόρτα και θα με βγάλουν από το σπίτι. Η ΣΕΠΑΛ αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, χειρίζεται χαρτοφυλάκια 7 διαφορετικών επενδυτών και κάποια τραπεζών. Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι οι τράπεζες είναι πολύ πιο επιθετικές από τους επενδυτές. Βέβαια, αυτό έχει μία εξήγηση, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το ζητούμενο από την επενδυτική κοινότητα δεν είναι να πάρουν τα σπίτια, δεν τα θέλουν. Μπορούν να μην πάρουν κανένα. Θα ήταν η μουσική στα αυτιά τους. Η λογική εδώ είναι τι λύση μπορώ να βρω μαζί σου. Δεν είναι να σου πάρω το σπίτι και γι' αυτό, αν θέλετε, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη πίεση προς εμάς τους servicers να αυξήσουμε την παλέτα των προϊόντων που προσφέρουμε. Δηλαδή, επειδή και αυτοί έχουν αρχίσει και ενημερώνονται πολύ καλά για το τι έχει συμβεί, ένα κομμάτι το οποίο δεν έχουν καταλάβει γιατί δεν έχουμε προσφέρει στην κοινωνία είναι λύσεις, οι οποίες σταδιακά έχουν αρχίσει και βγαίνουν προς τα έξω, που αφορούν το ακίνητο. Δηλαδή, γιατί πάντα πρέπει να προσπαθείς να μου λύσεις το πρόβλημα μέσα από το δάνειο και δεν προσπαθείς να μου λύσεις το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το ακίνητο. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι και βλέποντάς το πάλι και κοινωνικά, δεν τίθεται θέμα το να βγει ο κόσμος από τα σπίτια του. Το εναντίον θα έλεγα. Εδώ το ζητούμενο πάλι είναι, εάν είχα 3 προτάσεις στο τραπέζι, πώς μπορώ να τις κάνω 6 ή 7, για να μπορέσω να βρω τελικά μία λύση, η οποία θα είναι win-win, όπως λέμε. Με σημαντική έμφαση, ξαναλέω, στο κομμάτι του ακινήτου και τι επιπλέον λύσεις μπορεί αυτό να σημαίνει για τους οφειλέτες. Ναι. Εδώ πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο, γιατί αναφέρθηκε ότι οι τράπεζες είναι επιθετικές. Ένας λόγος, ενδεχόμενα και ο πιο σημαντικός, είναι γιατί κανένας δεν αναλαμβάνει, κανένας υπάλληλος, έτσι, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη εργασιακή σχέση με ένα τραπεζικό όμιλο, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να υπογράψει μία συμφωνία, μία διευθέτηση ενός χρέους. Γιατί κρέμεται ο πέλεκης κάποιων εισαγγελικών επεμβάσεων, ενός λεγόμενου εισαγγελικού ακτιβισμού, που μπορεί να τον φέρει προ των ευθυνών του. Έτσι, η επιστία ήταν μία απειλή όλα αυτά τα χρόνια, την οποία πάντα επικαλούνται στα τραπεζικά στελέχη και σου λέει, θα πάω εγώ φυλακή για να σου ρυθμίσω το δικό σου. Έτσι γινόταν πάρα πολύ άτομα. Χθες, ψηφίζοντας τον ποινικό νόμο, πήρε η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία και ειδικά για τα τραπεζικά στελέχη, ειδικά για τους τραπεζικούς οργανισμούς, όπως αναφέρεται χρηματοδοτικούς και πιστωτικούς ιδρύματα, η οποιαδήποτε διαδικασία, η άσκηση ποινικής δίωξης θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκλησης του ίδιου του τραπεζικού φορέα, του τραπεζικού ιδρύματος. Κατά την άποψή μου, και νομίζω αυτό πρέπει να αναδειχθεί, είναι ένα ελλιπές μέτρο. Γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος για τις παλιές, για τα όποια παλιά ζητήματα εκκρεμούν, ότι οι τράπεζες δεν θα προχωρήσουν
στην περιβόητη δήλωση εντός 4 μηνών για να συνεχιστεί η διαδικασία. Ή και στο μέλλον δεν ξέρω πώς θα φερθούν διοικήσεις απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει το βάρος του να ρυθμίσουν μια οφειλή. Νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το επεκτείνει ακόμα περισσότερο και να θέσει κάποιες δικλίδες πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης. Και αυτό είναι, το θυμάται ο Φώτης Κουρμούσης, η διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί το 2017, η οποία συνόδευσε ουσιαστικά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπου εκεί βάλαμε συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες και αυτή είναι μια συγκεκριμένη έκθεση που πρέπει να κάνει η Τράπεζα Ελλάδος, ανάλογα την περίπτωση, και η οποία θα ερευνήσει αν πράγματι υφίσταται πραγματική βέβαια βλάβη για τον τραπεζικό φορέα και αν έχουν παραβιαστεί και οι συγκεκριμένες καθοδητικές ενέργειες οι οποίες έπρεπε να υλοποιηθούν. Και από την άλλη, αυτό το εξετάζει μια τριμελής επιτροπή εφετών, ανωτάτων δηλαδή δικαστών, οι οποίοι αποδεικνύουν αν είναι βάσιμοι και δίνουν τη δυνατότητα κατόπιν στο εισαγγελέα να ασκεί ποινική δίωξη. Άρα μπήκαν δύο συγκεκριμένα φίλτρα, τόσο ελέγχου, του εποπτικού ελέγχου των τραπεζών, όσο και ενός δικαστικού ελέγχου επί της βασιμότητας, που είναι ανωτά των δικαστών, προτού ο κάθε εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα να ασκήσει δίωξη. Αυτό πρέπει να επεκταθεί πλέον όχι μόνο στις αναδιαρθρώσεις δανείων, αλλά σε όλες τις τραπεζικές εργασίες, προκειμένου να αισθάνεται την ασφάλεια ο τραπεζικός υπάλληλος, αυτός ο οποίος αναλαμβάνει για λογαριασμό του Τραπεζικού Ιδρύματος να υπογράψει μια ρύθμιση, ότι δεν θα είναι βορρά στον ανταγωνισμό, σε ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας, σε πολιτικούς ακτιβισμούς και αντιπαραθέσεις και ότι ενεργώντας στο πλαίσιο των κανόνων που θέτουν οι τράπεζες και η Τράπεζα της Ελλάδος θα ενεργήσει προς το συμφέρον χωρίς να βάζει το κεφάλι του στον πάγκο του Χασάπη. Θα σας αναγκάσω να απαντήσετε και σε αυτή την ερώτηση, να μην αλλάξουμε κλίμα, αφού διαμορφώνεται ένα νέο, πιο ορθολογικό περιβάλλον. Έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο έχει και τις δυνατότητες και τα λοιπά που είπαμε. Τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Υπάρχουν τα καθιερωμένα εργαλεία της μετοπικής αντιμετώπισης ενός προβλήματος, αλλά υπάρχουν και πιο έξυπνα εργαλεία που καμιά φορά το πρόβλημα με πλάγια σκέψη που λέμε, είπατε τη λέξη γόρδιος δεσμός. Δεν λύθηκε ο γόρδιος δεσμός. Κόπηκε ο γόρδιος δεσμός. Ήταν η πρώτη εφαρμογή της πλάγιας σκέψης από τον Μέγα Αλέξανδρο. Άρα λοιπόν υπάρχουν άλλα εργαλεία όπως τις διαμεσολάβησεις που μπορούμε να παρακάμψουμε με έξυπνο τρόπο και ορθολογικό ταυτόχρονα τα προβλήματα που έχουμε. Είναι αλήθεια ότι περνάμε πλέον για τους λόγους οποίους αναφερθήκανε ένα δυσκίνητο δικαστικό σύστημα το οποίο δεν φέρνει πάντα και τις καλύτερες λύσεις, ένθεν κακήθεν. Σιγά σιγά η κοινωνία μας αντιμετωπίζει με εναλλακτικούς τρόπους την επίλυση των διαφορών. Και αυτό δεν είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα. Διεθνώς πλέον εξετάζονται επιτυχημένα συστήματα εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, ένα από τα οποία είναι το mediation, η διαμεσολάβηση. Αυτό επίσης μπορώ να σας ενημερώσω γιατί είναι επίκαιρο. Την Δευτέρα, όσο γνωρίζουμε, κατατίθεται ένα νέο νομοσχέδιο από πλευράς της κυβέρνησης που κάνει την διαμεσολάβηση υποχρεωτική για την τακτική διαδικασία, όπως λέμε, δηλαδή για τις υποθέσεις που άγονται στα δικαστήρια, είτε στο πολυμελές, είτε στο μονομελές και βεβαίως και για τα οικογενειακά. Αν αφήσουμε τα οικογενειακά, τακτική μονομελούς και πολυμελούς, προφανώς αφορά όλες τις υποθέσεις όπου υπάρχει ένα αμφισβητούμενο ζήτημα και βεβαίως αφορά και τα NPLs. Εκεί λοιπόν πλέον υποχρεωτικά θα μπει στη ζωή μας, στη ζωή των τραπεζών, στη ζωή των δανειοληπτών, θα μπει ο διαμεσολαβητής, ο οποίος θα κάνει μία απόπειρα να επιλύσει την υπόθεση αυτή πρωτού πάει στα δικαστήρια με μια συμφωνία η οποία θα είναι κοινά αποδεκτή και από τα δύο μέρη. Τι πετυχαίνουμε εδώ? Πετυχαίνουμε άμεσες λύσεις σε άμεσο χρόνο προς όφελος και των δύο μερών. Και ο διαμεσολαβητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει πολλά εργαλεία. Δεν έχει μπροστά του μία αγωγή, έχω απέτηση αυτό το ποσό, είτε ναι είτε όχι. Ο καλός διαμεσολαβητής θα το κάνει πέρα και θα αρχίσει να ψάχνει να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις.
Και επειδή ακριβώς σιγά σιγά το θεσμικό πλαίσιο ανοίγει εναλλακτικές λύσεις, θα του δώσει όπλα, θα δώσει όπλα και στους δύο, στα δύο μέρη που αφορούν το συγκεκριμένο πλαίσιο που συζητάμε σήμερα, να βρίσκουν ευέλικτες λύσεις που συμφέρει και τα δύο συστήματα. Και τον δανειολήπτη και την τράπεζα. Άρη, η πλατφόρμα του Τηρεσία, τι συγκεκριμένα ωφέλη δίνει στον οφειλέτη? Και αν μπορούσαμε να το ποσοτικοποιήσουμε και όλα, να δώσουμε και κάποια στοιχεία, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω. Καταρχήν μιλάμε για ταχύτητα, μιλάμε για αξιοπιστία και μιλάμε και με έμεσο τρόπο το όφελος το οποίο δίνεται στον οφειλέτη είναι και οι οικονομίες κλίμακος. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή σε διατραπεζικό επίπεδο δίνεις και παράγεις και δίνεις ένα τέτοιο προϊόν το οποίο οι τράπεζες το αξιοποιούν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα τους πόρους αυτούς τους οποίους πραγματικά μπορούν να διαθέσουν, να τους διαθέσουν στην υγιή οικονομία. Στην υγιή οικονομία. Άρα με έμεσο τρόπο το όφελος μετακυλίεται στην κοινωνία, μετακυλίεται στον καταναλωτή. Εάν έστω και ένας και δύο φύγουν από αυτή τη διαδικασία την οποία έλεγε νωρίτερα ο Φώτης και βγουν έξω από αυτή τη λογική, αυτό σημαίνει ένα κέρδος για την κοινωνία. Σημαίνει ένα κέρδος για τον οφειλέτη. Θα μπορέσει να δανειοδοτηθεί η υγιής επιχείρηση. Θα αυξηθεί η ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα. Αυτό είναι το πραγματικό όφελος το οποίο αυτή τη στιγμή παρέχεται. Η πλατφόρμα αυτή και γενικότερα η Τηρεσίας έχει την εγγύηση της διασφάλισης όλων των προσωπικών δεδομένων. Όλα γίνονται κάτω από τον νόμο, όλα γίνονται κάτω από το θεσμικό πλαίσιο, από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, by the book, για να λέμε την ελληνική αυτή λέξη. Είναι συγκεκριμένοι κανόνες, είναι το σύστημα ασφαλέστατο και γίνονται με τρομερές οικονομίες κλίμακος. Άρα λοιπόν, το κεντρικό θέμα και δύσκολο και ακριβό χρήμα με τις υποδομές αυτές, ενώ θα διατηρηθεί η διαφάνεια και η διασφάλιση, το χρήμα θα μπορούσε να γίνει πιο ορθολογικά συμβατό και με τα διεθνή κόστη του χρήματος. Για το 2020, τι να περιμένουμε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους? Αν και εσείς και προσωπικά δεν θέλετε να λέτε πολύ συχνά μεγάλες κουβέντες και θα, αλλά κάπως όταν λέμε τι θα κάνετε, κάτι που έχετε πλανάρει και μπορούμε να το συνθέσουμε ώστε να φτιάξουμε την εικόνα το 2020. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα επαναλάβουμε αυτό το συνέδριο, έτσι κύριε Κόνστα, σε ένα χρόνο από τώρα, οπότε να ακούσουμε και δηλώσεις για να τις τσεκάρουμε. Μπράβο, γι' αυτό το λέω, για να δεσμευτούμε. Κύριε Πουρμούση. Στο επόμενο συνέδριο θα παρουσιάσουμε, θα είναι παρελθόν τότε, μια νέα διαδικασία, ένα νέο δηλαδή συνολικό πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι ώστε να λυθεί ο γόρτισμος που αναφέρατε με τους πολλούς διαφορετικούς πιστωτές που πρέπει να βρεθεί ένα συντονισμός. Αυτό σημαίνει μια σειρά από εργαλεία, όπως η διαμεσολάβηση, η πλατφόρμα, τα στοιχεία από ο κύριος Κλάδης, τα νέα προϊόντα που θα παρέχουν πιο πολύ οι servicers, ενδεχομένως και προτάσεις από τις τράπεζες. Και έτσι πλέον ο φιλέτης, δηλαδή είτε είναι πολίτης είτε επιχείρηση, θα μπορεί να πάει σε μια διαδικασία ενιαία και να βρει μια λύση. Πρέπει όμως να πούμε ότι αυτή η διαδικασία πλέον, αξιοποιώντας όλες τις υποδομές που έχουμε χτίσει, θα μπορεί αδιαφυσβήτητα να βρίσκει και ποιος είναι στρατηγικός οικοπληρωτής. Εφόσον λοιπόν εντοπίζεται αυτός, θα ξεκινούν κατευθείαν τα μέτρα. Δεν θα υπάρχει πια 10 χρόνια περίμενε στα δικαστήρια κτλ. Η διαδικασία δηλαδή θα είναι αυτοματοποιημένη και γρήγορη, που ή θα έρθει να πληρώσει ή θα ξεκινάει η ρευστοποίηση ακινήτων. Θα του παίρνουν δηλαδή όλα τα υπάρχοντα. Άρα λοιπόν, για όποιον εντοπίζεται ότι δεν πληρώνει και έχει,
το σύστημα θα είναι αμήλικτο, θα έλεγα. Και λέω σύστημα, διότι οι χειροκίνητες διαδικασίες, όπως ξέρουμε στη χώρα μας, πολλές φορές μπορεί να κάνεις πλάγια μέσα ή μπορείς να τις καθυστερείς και τα λοιπά, με δίκες, με ανακοπές και τα λοιπά. Αυτά θα τελειώσουν. Οπότε, λοιπόν, αυτοματοποιούμε όλες τις διαδικασίες και τις διάσωσης, θα έλεγα, αυτών που είναι οι επιμελείς, αλλά η οικονομική κρίση τους χτύπησε, αλλά και της τιμωρίας. Δηλαδή, θα πρέπει να τελειώσει και αυτό το κεφάλαιο στη χώρα μας για να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό, λοιπόν, προφανώς και θα γίνει σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Για παράδειγμα, ένα πράγμα που δεν σας είπε ο κύριος Κλάδης, έχει όλα τα στοιχεία, αλλά δεν βλέπουν τα στοιχεία του δημοσίου. Επειδή, λοιπόν, υπάρχει το GDPR που μας απαγορεύει εμάς, σαν κράτος, να πάμε να δώσουμε όλα τα στοιχεία στην τηρεσία. Γι' αυτό, λοιπόν, σκοπεύουμε να φτιάξουμε έναν αντίστοιχο αδερφό τηρεσία κρατικό που θα πάρει όλα αυτά τα στοιχεία. Ήδη το δουλεύουμε αυτό το έργο, γι' αυτό λέω θα, αλλά είναι κάτι που όχι μόνο το έχουμε πλάνει, το δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Μαζεύει όλα τα στοιχεία από το δημόσιο και κάπως θα τα επεξεργάζεται ώστε να μην δίδεται ο προσωπικός χαρακτήρας των δεδομένων με τη μορφή ενός σκορ και θα δώσουμε το σκορ στον τηρεσία έτσι ώστε να έχει την πλήρη εικόνα. Οπότε, αν για παράδειγμα δούμε ότι ένας πληρώνει 500 ευρώ στη ΔΕΗ για ένα σπιτάκι των 100 τετραγωνικών μέτρων και δεν πληρώνει το δάνειό του, αυτό αμέσως θα χτυπήσει ένα alert και θα πει γιατί αυτός έχει τόσο υψηλή ΔΕΗ. Μήπως έχει και τρεις πισίνες στο μικρό σπιτάκι που δηλώνει ότι έχει και τελικά το σπιτάκι είναι πενταόροφο των 100 τετραγωνικών, γιατί όλα αυτά σας λέω είναι παραδείγματα που έχουν συμβεί. Ή μήπως αυτός που εμφανίζεται ότι έχει ένα μαγαζάκι τελικά έχει εμπορικό κέντρο και έχει κόψει ράψει το εμπορικό κέντρο σε 12 μαγαζάκια που τα μοίρασε στους συγγενείς του και φαίνονται 12 κακομύριδες, αλλά τελικά είναι ένας μεγαλοαπατεώνας. Όλα αυτά λοιπόν θα τελειώσουν με συνεργασία και με τεχνολογία. Αυτά λοιπόν όλα θα γίνουν μέσα στο 2020 και θα τα παρουσιάζουμε στο επόμενο συνέδριο. Πολύ φοβάμαι ότι αν γίνουν όλα αυτά δεν θα υπάρχει χρέα για επόμενο συνέδριο και θα μας μαλώσει ο Γιώργος. Με μαγικό τρόπο θα το απαλείψουμε. Αυτό όμως για να γίνει που λέμε, εφόσον έχουμε την τεχνολογία, έχουμε τις υποδομές, το περιβάλλον, οι παίκτες της αγοράς, εδώ θα κάνω την ερώτηση και στον κύριο Κιτριλάκη και στον κύριο Κανελόπουλο, οι παίκτες της αγοράς είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν προς την κατεύθυνση που συζητάμε αυτό το καινούριο περιβάλλον? Κοιτάξτε, δεν είναι μονολεκτική απάντηση. Αν σκεφτούμε και θα τοποθετηθώ σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι οι servicers μπήκαν στη ζωή μας το 2016, στο τέλος του 2016. Τρία χρόνια μετά, λοιπόν, είμαστε 20-21 servicers, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασχολούμαστε με τα τραπεζικά χρέη. Άρα, το ένα ζητούμενο είναι αν θα ανοίξει αυτή η ομπρέλα και θα, μέσα από την οποία θα ασχοληθούμε με ευρύτερα χρέη πέρα του τραπεζικού κλάδου. Ο δεύτερος είναι ότι αν δείτε τις κατανομές των 20 servicers, θα δείτε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση σε 3-4 από αυτούς. Yeah. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως το να γίνει το 20-25 ή 30, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει. Αυτό που χρειάζεται σίγουρα είναι οι σημερινοί παίκτες να μπορέσει ο καθένας να μεγαλώσει εκεί που θεωρεί ότι έχει να δώσει προστιθέμενη αξία. Και ενώ συζητάμε γενικά για χρέη, κάποιος που βλέπει το χώρο το δικό μας θα μπορούσε να πει ότι αυτός εκεί εξειδικεύεται σε επιχειρηματικά δάνεια, αυτός εξειδικεύεται σε στεγαστικά, αυτός εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες λύσεις. Αυτά τα χρειάζεται το σύστημα για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Όπως είπαμε και προηγουμένως, όταν ξεκίνησε το πλαίσιο αυτό, νομίζω, κατά την άποψή μου, ότι κανένας δεν περίμενε ότι τελικά θα έπρεπε να εξυπηρετήσει το 70, ίσως και το 80% των χρεών των τραπεζών, πόσο μάλλον αν βάλουμε και οφειλές προς θεσμικούς φορείς. Το καλό είναι ότι έχουν αρχίσει και φτιάχνονται πολύ σοβαρές υποδομές και είναι και μία πολύ καλή ευκαιρία για ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, διότι όλες οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν ή αποτυχαίνουν
Όχι με το αν έχουν τις υποδομές, οι υποδομές χρειάζονται, αλλά με το πόσο δυνατό είναι το προσωπικό τους. Και η, λόγω κουλτούρας, οι servicers επενδύουμε πάρα πολύ στο προσωπικό. Δηλαδή, εντάξει, τώρα το να σας πω πόσες χιλιάδες ώρες training κάνουμε εμείς, που έχω ας πούμε, στο μυαλό μου κάποια νούμερα, είναι μόνο ένας δείκτης ο οποίος λέει ότι σαν servicers δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Άρα θα έλεγα ότι σταδιακά πηγαίνουμε προς τα εκεί. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά έχουμε πολύ καλές προοπτικές για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Να συνεχίσουμε για το ανθρώπινο δυναμικό. Κύριε Κανελόπουλε, θέλω να γίνω διαμεσολαβητής. Ακούω. Αυτή τη στιγμή έχουν διαπιστευτεί κάπου 2.200-2.300 διαμεσολαβητές. Κάθε ένας ο οποίος έχει ένα πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης μπορεί να πάει σε ένα κέντρο εκπαίδευσης. Ήδη και με τον νόμο ο οποίος θα κατευθυνθεί θα διευρυνθεί το πεδίο της λειτουργίας κέντρων εκπαίδευσης. Και θα ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή του, θα δίνει εξετάσεις στο κέντρο και μετά δίνουν διαπιστεύσεις, εξετάσεις διαπίστευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενδεικτικό είναι βεβαίως ότι το μεγάλο ποσοστό των διαμεσολαβητών ανήκουν στην νομική οικογένεια, είναι κατά βάση νομική, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα, ψυχολόγοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, οι οποίοι ήδη έχουν γίνει διαμεσολαβητές και υπάρχει και μια πανσπερμία σε όλη την Ελλάδα. Για να απαντήσω τώρα και στο προηγούμενο, μιλώντας για την νομική κοινότητα, για την αυτήν εκπροσωπώ, είμαι και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών. Βεβαίως είναι η αλήθεια και πρέπει να το τονίσουμε ότι η νομική κοινότητα, οι δικηγόροι, δέχονται όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή με μια πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Δεν θέλω να πω αρνητισμό, αλλά η επιφυλακτικότητα είναι δυναμική. Γιατί αλλάζει ένας αρχαίγονος τρόπος άσκησης επαγγέλματος. Αυτό αφορά και μια μεγάλη μερίδα των δικαστών. Άρα γενικά λοιπόν η νομική κοινότητα, επειδή έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια, χιλιάδες χρόνια, να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτό που του ανατρέπει την καθεστικία ζωή του και τον καθεστικό τρόπο άσκησης του επαγγελματός του, δημιουργεί φόβους ανασφάλειες. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές, αλλά πιστεύω ότι δημιουργώντας την κατάλληλη κουλτούρα, σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν θειασιώτες των θεσμών αυτών, έτσι ώστε και επεκτηνόμενοι και εκπαιδευόμενοι περισσότεροι διαμεσολαβητές, θα αρχίσουν όλοι αυτοί να γίνονται πιονέροι του συστήματος, έτσι ώστε να δώσει λύσεις, λύσεις που καταγράφονται σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Έτσι, να σας δώσω ένα στοιχείο. Η Ιταλία που αντιμετωπίζει το ίδιο scoreboard με εμάς όσον αφορά την καθυστέρηση της δικαιοσύνης, είμαστε σε όλα τα scoreboard τελευταίοι, προτελευταίοι, συναγωνιζόμαστε μαζί με τους Ιταλούς στις τελευταίες θέσεις στο ευρωπαϊκό scoreboard. Όταν εφάρμοσε τον θεσμό της διαμεσολάβησης και μάλιστα την υποχρεωτική απόπειρα επίλυσης, καταγράφηκαν πάνω από 2.000 θετικές διαμεσολαβήσεις και μείον 30% των υποθέσεων στα δικαστήρια όπου υπήρχε υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Ένα λοιπόν συγκεκριμένο παράδειγμα επιτυχίας, best practice, ας πούμε, επιτυχίας του θεσμού, αλλά γενικά τόσο η Κομισιόν, όσο όλα τα συστήματα διεθνώς. Με προηγούμενη ιδιότητά μου ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχα βρεθεί στο Καζακστάν. Κυρίαρχο ζήτημα στην Κεντρική Ασία ήταν η συζήτηση για τους αναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. Όλος ο κόσμος λοιπόν ψάχνει μέσα και από τα EDR συστήματα, τα Alternative Dispute Resolutions όπως λέγονται, να βρίσκει άμεσες και δυνατές λύσεις αποδεκτές από τα δύο μέρη. Προς τα εκεί πάμε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Κάθε τι νέο δημιουργεί ανασφάλειες, δημιουργεί φοβίες. Γενικά είμαστε φοβικοί απέναντι στο καινούριο, στην επόμενη σελίδα, αλλά νομίζω με την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, με την κατάλληλη καλλιέργεια νέας κουλτούρας, θα ξεπεράσουμε αυτά τα παλιά μοτίβα και θα έρθουμε στη νέα εποχή.
Είναι όρος επιβίωσης το να ξεμάθουμε αυτά που κάναμε και ξέραμε στο παρελθόν και να μάθουμε γιατί τα καινούργια πράγματα. Γιατί δεν μας ευχαριστούν κιόλας. Είναι... Δεν είπε και κανένας ότι τι ωραίο είναι το επάγγελμά μου έτσι όπως το κάνω. Δεν είπε κανένας δικαστής τι ωραίο που περνάω έχοντας 1000 υποθέσεις να λύσω, 200 τέλος πάντων υποθέσεις να λύσω το χρόνο. Ναι. Δεν μας είπε κανένας ότι αυτό που μου λέτε είναι χειρότερο. Αλλά αισθανόμαστε μια φοβία. Κάποιοι άνθρωποι αισθανόνται ότι καταρροκώνεται και ο ρόλος τους. Σωστό. Να σας πω και αυτό, ότι οι δικαστές πολλές φορές είναι φοβικοί σε αυτά τα νέα. Μάλιστα, κάποιοι ακραίοι δικαστές λένε ότι είναι και ιδιωτικοποίηση δικαιοσύνης. Βεβαίως δεν λένε κάτι τέτοιο. Γιατί σου λένε, ωραία, και εγώ αύριο τι θα κάνω, αν πετύχει τόσο πολύ αυτός ο θεσμός. Άρα δεν είμαι αναγκαίος. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Μιλάμε για μια μείωση των υποθέσεων που θα κάνει και τη δικιά του ζωή, αλλά και πιο σωστή την απονομή της δικαιοσύνης. Σωστό. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις, υπάρχει κάποια ερώτηση που θα ενδιαφερόταν. Έχουμε και μικρόφωνο. Έχουμε μικρόφωνο. Ο κύριος... Όχι. Επειδή το έχουμε το μικρόφωνο. Έτσι, σύντομες οι ερωτήσεις και σύντομες οι απαντήσεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά... Καλησπέρα σας. Γρηγόρης Καρέτσος από UCI. Η ερώτηση μου απευθύνεται κυρίως στον κύριο Κουρμούση. Έχει να κάνει με τον 4605. Είμαστε λίγο πριν τη λήξη του. Δεν θα σας ρωτήσω αν θα πάρει παράταση, γιατί φαντάζομαι δεν μου πείτε. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Είτε σε περίπτωση παράτασης, είτε αντικατάστασής του από ένα νέο πλαίσιο, εάν αυτή τη φορά θα συμπεριλάβεται ένα μέρος του MPE, το οποίο είναι η UTP, οι δανειολήπτες, που δεν είναι στις 90 μέρες πλάς, αλλά θεωρούνται ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν. Αυτή είναι μέρος του MPE, είναι μέρος και των στόχων που έχουν οι τράπεζες, αλλά δεν φαίνονται στο MPL. Και με βάση το 4605 αυτοί αποκλείονται. Κάποιος δηλαδή που ρύθμισε το δάνειό του με την τράπεζα, δεν μπορούσε να μπει στο 4605. Τόσο στον εξοδικαστικό σου και στο 4605 έχει κάποιο κριτήριο, δηλαδή να ήταν 90 μέρες μη εξυπηρετούμενο την τάδε ημερομηνία, χωρίς να έχει μια αναφορά τι συνέβη με τη ρύθμισή του. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Είναι για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, ότι τα ευνοήματα μπορούν να δοθούν από την πολιτεία που παρεμβαίνει και δίνει μια ρύθμιση, είναι για ένα δάνειο που είναι μη εξυπηρετούμενο. Αν λοιπόν ο πολίτης με κάποιο τρόπο τα βρήκε με την τράπεζα ή με το σέρβισερ και το έχει ρυθμίσει, προφανώς αυτό συνεπάγεται ότι δεν χρειάζεται το ευνόημα. Επειδή όμως μπορεί να μην είναι προφανώς, γι' αυτό γύρισα πριν και έλεγα, πώς θα γίνει κατανοητό ότι δεν είναι προφανώς, δεν μπορούμε να το πούμε μεταξύ μας. Μία μέρα θα έρθει ένας άλλος πιστωτής, π.χ. λέω εγώ η εφορία που είναι ο πιο συνήθις ύποπτος και θα κάνει κατάσχεση λογαριασμού. Τότε θα ξαναγίνει κόκκινο αυτό. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ανακαλύπταμε το πραγματικό πρόβλημα που θέτετε κι εσείς, μόλις γινόταν και πάλι κόκκινο. Για να τελειώσει λοιπόν αυτό το μπρος-πίσω, ότι κάνεις μια ρύθμιση και μετά έρχεται ένας και την ξυλώνει, γι' αυτό λέμε ότι στο νέο πλαίσιο θα καλούνται όλοι οι πιστωτές. Οπότε αν προσέλθει, για παράδειγμα, ο πολίτης, ο οποίος έχει ρυθμίσει με έναν πιστωτή, αλλά στο νέο σύστημα εμφανιστούν άλλοι 10, θα γίνεται κατανοητό σε όλους, ακόμα και σε αυτόν τον έναν που έχει τη ρύθμιση, ο οποίος πολλές φορές δεν θέλει να την ξαναλλάξει. Σου λέει, εγώ έκανα ρύθμιση. Αν ξέρουμε ότι υπάρχουν άλλοι 10, που σημαίνει ότι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, δεν θα έχεις και εσύ ρύθμιση, θα αναγκαστείς να το χάσεις, γιατί θα του επιτεθούν όλοι αυτοί, και το επιτεθούν ενώ με αναγκαστικά μέτρα. Άρα θα αναγκαστεί να κάτσει να κάνει μια συνολική ρύθμιση και προφανώς θα πάρει ένα ποσό μικρότερο από αυτό που έχει συμφωνήσει. Γιατί όταν κάνεις τα τέτοια συμφωνία, πάντα μεγιστοποιείς την ίσπραξη και προφανώς δεν μένει κάτι για τους άλλους. Άρα κάπως έτσι, θα έλεγα, πλαγίως θα δοθεί η λύση και όχι γιατί θα αλλάξουμε κάτι στο 4605 ή στο διάδοχο σχήμα του νέου, 4469. Του νέου πλαισίου που απλά θα λέει μπαίνουν και τα ρυθμισμένα. Δεν έχει κανένα νόημα. Και να μπαίνουν τα ρυθμισμένα, ένα μήνα μετά η εφορία θα κάνει μέτρα. Άρα η μοναδική λύση είναι συνολική ρύθμιση. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Έχουμε μία ακόμα ερώτηση τουλάχιστον. Ναι, καλησπέρα. Μία ερώτηση για τον κύριο Κιτριλάκη. Ποια είναι η πολιτική των servicers όσον αφορά τις διαγραφές κεφαλαίου
σε περιπτώσεις χαρτοφυλακίου που υποστηρίζονται από δάνεια που έχετε πάρει από τράπεζες, από ακίνητα τραπεζών. Ξέρουμε ότι π.χ. η τράπεζα δεν ρυθμίζει κάτω από την εμπορική αξία, γιατί θεωρείται απιστία. Εσείς αν έχετε αγοράσει στο 5% ένα χαρτοφυλάκιο, μπορείτε να πάτε κάτω από την εμπορική αξία και να δώσετε μακροπρόθεσμη ρύθμιση στο δανειολήπτη. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω ότι οι servicers δεν αγοράζουν δάνεια, τα εξυπηρετούν από έναν επενδυτή. Άρα εμείς, όπως στο παρελθόν περισσότερο, τώρα λιγότερο, συμφωνούμε μια στρατηγική με την τράπεζα, η στρατηγική για το ύψος του περιορισμού της οφειλής συμφωνείται με τον επενδυτή. Οι επενδυτές έχουν την τάση, ανάλογα την εξασφάλιση που μιλάμε, να δίνουν κάποιες ευχέρειες στους servicers με βάση μια οικονομική μελέτη που κάνουν οι ίδιοι. Οπότε δεν έχω να σας δώσω μια απάντηση η οποία λέει, όπως λέγαμε παλιά, θα πάω στο 120% του LTV ή θα πάω στο 100% του LTV. Συνήθως αυτές οι περιπτώσεις εξετάζονται η κάθε μία χωριστά, μεμονωμένα θα έλεγα. Πάντως ο τρόπος που αντιμετωπίζονται αυτές είναι προσπαθώντας να συνδυάσουν προφανώς να βγάλουν ένα κέρδος από την αξία του ακινήτου ή του δανείου που έχουν αγοράσει, παρέχοντας όμως την δυνατότητα στον οφειλέτη να μπορέσει να ανταποκριθεί. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αν συμφωνήσεις στο τελικό ποσό, σήμερα οι λύσεις οι οποίες προτείνονται είναι τόσες πολλές που πολύ δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να μην βρει μία μηνιαία δόση που μπορεί, στην οποία μπορεί να ανταποκριθεί. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις που οι μηνιαίες δόσεις αλλάζουν όπως περνάει το χρονικό διάστημα, τα λεγόμενα step-ups. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες έχουν μπαλόνια στο τέλος. Το μπαλόνι όμως ο επενδυτής πότε θα δεχτεί να το βάλει, αν δει ότι ο συγκεκριμένος οφειλέτης ενδεχομένως στα επόμενα 2-3 χρόνια αλλάξει η οικονομική του κατάσταση. Εάν δεν αλλάξει, είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων διατεθειμένοι να πάνε και χαμηλότερα από την αξία που έχουν αγοράσει, διότι το σκεπτικό είναι θέλω να κάνω κάτι, θέλω να βρω μια συμφωνία η οποία μπορεί να τηρηθεί. Που είναι πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που σκεφτόντουσαν οι τράπεζες με τις προβλέψεις κτλ. Δηλαδή, εδώ το ζητούμενο είναι: έχω απέναντί μου έναν οφειλέτη, ο οποίος είναι ειλικρινής, μου φέρνει τα χαρτιά και συμφωνούμε ότι αυτό είναι το τίμημα. Ακόμα και αν αυτό είναι πιο χαμηλά από αυτό που έχουν αγοράσει, θα το κάνουν γιατί θέλουν να πάνε στο επόμενο. Η λογική δεν είναι να ξανασυζητήσουμε 6 μήνες ή ένα χρόνο μετά. Επομένως, αν έχετε αγοράσει το δάνειο στο 80% της αξίας, της εμπορικής αξίας του ακινήτου, αξίζει 100, έχετε ακίνητο εξασφαλισμένο 100%. Άρα ο δανειολήπτης μπορεί να δώσει 90. Θα τη δώσετε, το έχετε αγοράσει 80, με κέρδος θα φύγετε. Ο επενδυτής, π.χ. όχι εσείς, ο επενδυτής, θα φύγει με κέρδος. Θα το δώσετε και δεν υπάρχει αγοραστής στο 100. Το 90 είναι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας. Δηλαδή, συμφωνία σε 15 χρόνια θα πάρει 90. Καθαρή παρούσα αξία, 90. Ναι, είναι κάτω από την εμπορική. Θα το δώσετε. Η τράπεζα δεν θα το δίνει. Π.χ. γιατί είναι κάτω από το 100 την εμπορική. Θα έλεγε όχι η τράπεζα. Ο επενδυτής που το έχει αγοράσει 80 αυτό. Θα το δώσει. Ναι, έτσι όπως το λέτε, θα δεχτεί να κάνει μια τέτοια συμφωνία. Αρκεί να πιστεί ότι το 90 είναι το ποσό το οποίο μπορεί να πληρώσει ο δανειολήπτης. Ρωτάω γιατί αυτό ουσιαστικά είναι προς όφελος του δανειολήπτη. Γιατί, συγγνώμη. Ρωτάω γιατί ουσιαστικά αυτή η λύση είναι προς όφελος του δανειολήπτη. Ναι, ναι, βέβαια. Σε σχέση βέβαια. Με το αν έμενε το δάνειο στην τράπεζα. Βέβαια. Νομίζω το κυρίαρχο ήταν αυτό που υπόθηκε από την αρχή, ότι κανέναν δεν συμφέρει να παίρνει τα ακίνητα. Και η τράπεζα δεν τη συμφέρει να παίρνει ακίνητα. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο χάος και δυσλειτουργία στους τραπεζικούς οργανισμούς. Η τράπεζα έχει χρήμα, το οποίο πρέπει να δώσει για επενδύσεις και να κυλάει το χρήμα. Όταν η τράπεζα αναγκάζεται να γίνεται εταιρεία real estate, έχει χάσει τον στόχο της. Έχει δεσμεύσει κεφάλαια, που δεν είναι αυτός ο στόχος. Οπότε η τράπεζα αν είχε υπογραφεί, αν είχε κάποιον ο οποίος έχει άνεση να υπογράφει χωρίς να κρέμεται μια απειλή πάνω από το κεφάλι του, θα το έπαιρνε και αυτή με το 90. Εδώ, μέσα από τα
τις υπηρεσίες μέσα από τις δικές σας λειτουργίες, ελευθερώνονται χέρια. Ναι, και δεν... πάμε σε ρεαλιστικές λύσεις πάνω σε ένα business plan, πάνω σε οικονομικές λύσεις. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα, το ότι δεν τίθεται θέμα απιστίας, δεν τίθεται θέμα να με κυνηγήσει κάποιος, αρκεί να κινείσαι πάντα στα πλαίσια, τα συμφωνημένα με τον ιδιοκτήτη του χαρτοφυλακίου. Έχουμε ακόμα μία... Όχι, άλλες δύο. Τότε θα τις κάνουμε πολύ σύντομες. Και πολύ σύντομες. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος από UCI. Θέλω να κάνω μία μικρή σημείωση. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που λέτε. Να παραδεχτούμε όμως ότι υπάρχουν στην αγορά και παγιδευμένοι δανειολήπτες. Και τι εννοώ με αυτό. Όπως γνωρίζουμε, η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα είναι αρκετά, έχει μεγάλο ποσοστό, που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας έχουν τουλάχιστον ένα ακίνητο στην κατοχή τους. Παρ' όλα αυτά, δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, είτε είναι κόκκινα, χρωστάνε, όπως είπατε και εσείς, κύριε Κορμούση, και σε δημόσιους φορείς. Και εδώ θέλω να συζητήσω, γιατί έχουμε δύο πρόσωπα πολύ κέραια, και τον κύριο Κιτριλάκη, γιατί είπε πριν πολύ στοχευμένα ότι δεν δίνουμε λύσεις μόνο μέσα από τα δάνεια και με το ακίνητο. Άρα συμφωνούμε απόλυτα. Και είμαι εγώ τώρα, ο οποίος έχω δύο ακίνητα, χρωστάω στην εφορία ένα σημαντικό ποσό και θέλω να μου δώσετε τη λύση, κύριε Κιτριλάκη, να πουλήσω το ακίνητο. Έρχομαι εγώ σε εσάς. Δεν έρχεστε σε μένα, σας το λέω εγώ. Πάμε να πουλήσουμε το σπίτι. Και έχουμε όμως το βραχνά της εφορίας. Δηλαδή, εσείς με το καλό να φτιαχτεί η πλατφόρμα που λέτε, να μαζέψετε τα χρέη, να έχετε όλα τα data, συμφωνούμε απόλυτα. Δεν χρειάζεται όμως και ένα θεσμικό πλαίσιο που να είναι. Να προβλέπει για να μπορέσει να έρθει ο Χ, κυρίως Κιτριλάκης με την ΣΕΠΑΛ, να δώσει τη λύση, να ξέρουμε τι θα γίνει με αυτή την οφειλή στην εφορία και να μπορέσει να δοθεί τελικά αυτή η λύση. Γιατί εγώ είμαι παγιδευμένος. Ευχαριστώ. Γι' αυτό τονίζω πάντα ότι αν δεν έχουμε το συνολικό πλαίσιο μέσα από το οποίο προκύπτει ότι η εφορία θα πάρει αυτά τα χρήματα, άρα να, ας το πούμε έτσι, μπαίνει και αυτή στην άκρη τακτοποιημένη, η εφορία με άλλο νόμο, και το λέω αυτό ότι είναι με νόμο, διότι δεν μπορεί ενδεχομένως να πει, όπως θα λέγει ένα σέρβισερ, η στρατηγική είναι αυτή και ενδεχομένως να το συζητήσουμε και να αλλάξει. Είναι νόμος και δεν αλλάζει. Η εφορία λέει, αν ένας πάει να πουλήσει ένα κίνητο, εγώ παίρνω 100% εξόφληση. Αυτό είναι με νόμο. Άρα, επειδή έχουμε τέτοια εμπόδια από νόμους που προκύπτουν από ευρωπαϊκές οδηγίες και άρα δύσκολα αλλάζουν, ο μόνος τρόπος να πάει η εφορία στην άκρη ως ρυθμισμένη και να μην κυνηγάει όλα τα υπόλοιπα, είναι να της δοθεί συνολική ρύθμιση. Άρα, στο νέο πλαίσιο που δίνεται και ρύθμιση στην εφορία, ότι θα πάρει αυτά τα χρήματα που είναι πάνω από το liquidation value κτλ. Και θα το πάρει σε τόσες δόσεις, πώς τώρα έγινε όταν με τις 120 δόσεις, για παράδειγμα, αλλά ένα παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει. Και άρα λοιπόν, αφού είναι ρυθμισμένη και η εφορία, να αποδεσμεύεται για να μπορεί να προχωρήσει άλλες λύσεις. Σήμερα μπορεί να γίνει αυτό, να δοθεί μια λύση για το δεύτερο ακίνητο, αλλά μόνο με πληστηριασμό. Δηλαδή, μας έρχονται και μας λένε οι πολίτες, εγώ θέλω να το παραχωρήσω το δεύτερο μου ακίνητο, που δεν το θέλω γιατί είναι στο χωριό, στην τράπεζα ή στο σέρβισερ, και η εφορία δεν μου δίνει την ενημερότητα. Μου λέει, θα στα εισπράξω όλα. Και εμείς τους λέμε τι να κάνετε, αυτός είναι ο νόμος. Τους λέμε τον νόμο. Και μετά μας λέμε μετά από ένα μήνα, OK, πήγα και εγώ και είπα στο σέρβις της τράπεζα, κάνε μου πληστηριασμό για να το πάρεις, για να γλιτώσουμε από την εφορία. Άρα, ήδη δηλαδή η αγορά έχει φτιάξει τα bypass. Το θέμα δεν είναι να λειτουργούμε με bypass. Το θέμα είναι να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να πούμε, άκου, να δεις εσύ εφορία με πληστηριασμό, αν θα πάει, θα πάρεις 25%. Πάρτε το 25% από τώρα και άσε μας να προχωρήσουμε από το να πρέπει να πάμε στον πληστηριασμό. Άρα, αυτό λέμε εμείς μια συνολική λύση. Μια λύση που να αναγνωρίζει το τι θα γινόταν ούτως ή άλλως, παρά να πηγαίνουμε με παράπλευρες μεθόδους. Αυτό θα είναι το νέο πλαίσιο και όχι κάτι άλλο μαγικό. Ό,τι γνωρίζουμε δηλαδή, με έναν ορθολογισμό. Και για να αφήσουμε κάτι και για του χρόνου, νομίζω ότι όλο το πλαίσιο γύρω από τη διαχείριση των ακινήτων χρήζει σημαντικών βελτιώσεων ακόμα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε μέσα από τη διαδικασία του πώς θα κάνουμε τη διαχείριση των δανείων πιο εύκολη. Το επόμενο στάδιο είναι να κάνουμε καλύτερη και τη διαχείριση των ακινήτων. Υπάρχει πολύς χώρος βελτίωσης κατά την άποψή μου εκεί. Και ο κύριος έχει μία ακόμα ερώτηση. Ναι.
Ο κύριος, κυρία και τέλος, παιδιά. Να σου πει και μια κυρία. Μια κυρία, βεβαίως. Μαρία του Κουματσίδη, δικηγόρος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουρμούση το εξής, σχετικά με το 4469 του 2017. Οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν υπογραφεί είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ λίγες. Πού το αποδίδεται αυτό? Μήπως αυτό που ανέφερε ο συνάδελφός μου πριν, ο κύριος Κανελόπουλος, στο ότι οι τράπεζες είναι δυσκίνητες γιατί έχουν το θέμα της απιστίας και πάρα πολλοί οι οποίοι καλούνται να υπογράψουν δεν είναι διατεθειμένοι τελικά να υπογράψουν μία τέτοιου είδους σύμβαση, και αν αυτό θεωρείται ότι μπορεί να αλλάξει με το νέο νόμο πια. Επειδή χιλιάδες ρυθμίσεις είχαν δοθεί, το ότι δεν υπογράφτηκε η σύμβαση σίγουρα ήταν αυτό που λέει ο κύριος Κανελόπουλος. Δηλαδή, ο φόβος ενός εργαζομένου, είτε είναι σε τράπεζα είτε είναι και στο δημόσιο, να το πούμε και αυτό, τον ίδιο φόβο δεν τον είχαν μόνο τα τραπεζικά στελέχη, τον είχαν και το δημόσιο, που σου λέει αύριο μεθαύριο εγώ μπορεί να βρεθώ να τρέχω στον εισαγγελέα, θα αθωωθώ, το ξέρω, δεν έκανα κάτι κακό. Θα πάω με όλα τα χαρτιά και θα του πω: να τα, τηρήθηκαν οι νόμοι, αλλά δεν θα πάω αύριο. Θα τρέχω 10 χρόνια στον εισαγγελέα, όπου κάθε 3 μήνες θα πρέπει να του στέλνω και χαρτιά ότι είμαι αθώος. Για 10 χρόνια θα ζω με ένα σύννεφο από πάνω μου που όλοι θα μου λένε: α, εσύ δεν ήσουν όπως σε κάλεσε ο εισαγγελέας, και όλοι θα λένε: είσαι ή δεν είσαι τελικά. Θα ζω δηλαδή με ένα σύννεφο ενοχής αθωότητας. Και μετά από 10 χρόνια που θα θωθώ, δεν θα το πάρει και κανείς χαμπάρι. Θα έχω καταστραφεί εγώ τελικά, η καριέρα μου, η οικογένεια, τα πάντα, γιατί όλοι θα με θεωρούν ένοχο. Και σε 10 χρόνια θα θωθώ. Οπότε έλεγε, έλα, άστο στην άκρη τη σύμβαση και βλέπουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών διατάξεων, όπως είπε ο κ. Κανελόπουλος, του 2017 η παλιότερη και ο συνδυασμός αυτινής, και δεν ξέρω αν θα χρειαστεί και κάτι περαιτέρω. Πάντως, όσο πιο προφυλάσσουμε τον συνετό εργαζόμενο, είτε είναι τραπεζικός, είτε είναι σέρβισερ, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, τόσο καλύτερα τους αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο τον απειλούμε, τελικά τι κάνουμε, λέω σαν κοινωνία, ενθαρρύνουμε αυτόν που δεν δουλεύει. Αυτός που δεν κάνει τίποτα είναι ο καλύτερος. Καμιά δουλειά, καμιά ευθύνη. Θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα, προφανώς. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε 2.100 ρυθμίσεις και συμβάσεις μονοψήφιο νούμερο. Ήταν λοιπόν ακριβώς το θέμα της ευθύνης που έδωσε ο κύριος Κανελόπουλος. Θεωρούμε λοιπόν ότι μετά και τη χθεσινή ψήφιση ότι αυτό θα απελευθερώσει το δρόμο και θα λυθεί. Αν όμως σκοντάψουμε και παρακάτω, εδώ είμαστε να δούμε τι άλλο πρέπει να γίνει για να καλυφθούν τέλος πάντων όλοι οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι. Να πάρω το λόγο. Ναι, ναι, βεβαίως. Μάριος Μπαχάς, είμαι ο senior partner της εταιρείας δικηγορικής Μπαχάς Γραμματίδης. Ήθελα να σας πω ότι τα πράγματα έχουν και μία άλλη διάσταση, βέβαια, για να εξηγιάνουμε τις τράπεζες. Διότι η λογική του να πάρουν τα funds και οι services, τα κόκκινα δάνεια, είναι μία λογική που πρέπει να μπει μέσα σε ένα κανόνα εξηγίανση των τραπεζών. Διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης. Τι σημαίνει αυτό? Για να μπορέσει να εξηγιανθεί το χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας, πρέπει η συναλλαγή να έχει δύο χαρακτηριστικά. Να είναι true sale, αληθής πώληση. Τι σημαίνει true sale? Ότι η τράπεζα δεν έχει δικαίωμα να αναμειχθεί στη διαχείριση του δανείου. Αυτό ανήκει στον servicer με την ευθύνη που του έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδας με την άδεια που του δίνει. Απ' την άλλη πλευρά όμως, εκείνο που ενδιαφέρει την τράπεζα είναι το de-recognition. Η αποχαρακτηρισμός φορολογικός. Τι σημαίνει αυτό? Όταν πουλάω ένα πακέτο δανείων, αυτά έχουν καλά και κακά δάνεια. Έχουν δάνεια που κατά την εκτίμηση την αντικειμενική δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Αυτά πάνε σε ένα junior bond συνήθως, το οποίο με αναγκάζει εμένα την τράπεζα να πάρω προβλέψεις. Και υπάρχει και ένα senior bond, που είναι αυτό που είναι η αξία για τον servicer, για τον επενδυτή και που διαχειρίζει το servicer, το οποίο senior bond τι σημαίνει? Ότι πρέπει ό,τι συμφωνήσει ο επενδυτής με την τράπεζα, 7 χρόνια, 10 χρόνια, να πουληθεί όλο. Διότι αν δεν πουληθεί όλο, τότε πάλι γυρνάει πίσω στην τράπεζα, γιατί κάθε χρόνο ο ορκωτός της τράπεζας κάνει ένα impairment test. Και εάν αυτό το impairment test δει ότι απομειώνεται η αξία αυτού του ομολόγου,
η τράπεζα είναι υποχρεωμένη αντίστοιχα να πάρει προβλέψεις. Άρα, τα πράγματα δεν είναι τόσο ελεύθερα για τον σερβίσερ. Έχουν αυτά τα burdens που σας λέω και πρέπει να λειτουργεί ανάμεσα σε αυτά. Είναι γεγονός ότι είναι νέος ο θεσμός και δεν έχουμε δει ακόμα. Αυτό μιλάει. Δεν έχουμε δει ακόμα την σωστή εποπτεία του θεσμού αυτού. Η εποπτεία αυτή, όπως σας είπα, δεν μπορεί να γίνει από τις τράπεζες. Απαγορεύεται να γίνει από τις τράπεζες. Γι' αυτό και οι τράπεζες θα έχετε δει ότι το maximum να μετέχουν στο σερβίσερ είναι ένα 20% για να μην κάνουν ενοποιημένους λογισμούς κλπ. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είμαστε τόσο ελεύθεροι να πουλάμε κάτω από την εμπορική αξία. Εάν το waterfall που έχουμε συμφωνήσει, η σειρά που έχουμε συμφωνήσει με την τράπεζα, ποιος θα πάρει πρώτος, ποιος δεύτερος και τι θα πάρει και η τράπεζα, δεν εξυπηρετείται στα πλαίσια που πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουμε δώσει το πακέτο, το senior bond να εξοπλιστεί ολόκληρο. Παρέμβαση μικρή ήταν αυτή. Αν θέλετε να μου πείτε κάτι, ευχαρίστω. Ναι, βεβαίως. Προφανώς και γι' αυτό και αναφέρθηκα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Το μήνυμα που ήθελα εγώ να περάσω είναι ότι όταν ένα δάνειο διαχειρίζεται από ένα σερβίσερ, η λογική του είναι ότι πρέπει να το λύσω με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Προφανώς, εάν πας σε όλο το χαρτοφυλάκιο και κάνεις τέτοιες συμφωνίες οι οποίες είναι χαμηλότερες από τα επιτρεπτά όρια, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό όμως που έχει σημασία, νομίζω, σαν μήνυμα, είναι ότι βλέποντας το πάλι από την πλευρά της κοινωνίας, γιατί δεν μπορεί να πούμε ότι όλοι τελικά μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα δάνειο χαμηλότερο από την εμπορική αξία, ότι υπάρχει αυτή η ευελιξία στους servicers. Προφανώς και αυτά πρέπει να γίνονται λελογισμένα, δεν μπορεί να γίνονται αυθαίρετα και προφανώς υπάρχουν και κανόνες που διέπουν και το servicer και τις συμφωνίες που έχουν γίνει εκατέρωθαν και με την Τράπεζα της Ελλάδος και με τις τράπεζες και με τους επενδυτές. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχετε απόλυτο δίκιο, πρέπει να εξυπηρετούνται όλα τα tranches σε ένα securitization, είτε είναι senior, είτε είναι mezzanine, είτε είναι junior, όπως επίσης και σε μία απλή πώληση συμφωνείς με τον επενδυτή κάποια συγκεκριμένα recoveries. Δεν μπορείς λοιπόν να πας να κάνεις συμφωνίες κάτω από αυτά τα recoveries, δηλαδή οι κανόνες πάντα είναι εκεί. Και εγώ ήθελα να πω, ίσως δεν είχαμε στο πάνελ κάποιον εκπρόσωπο των τραπεζών, οπότε πολύ σωστά ο κύριος Μπαχάς έβαλε και αυτή τη διάσταση, γιατί όλοι μιλήσαμε τη διάσταση που βλέπουμε από τη δουλειά που κάνουμε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά την κάνατε. Ήθελα εγώ να πω για το θέμα που είπατε με την εποπτεία. Προφανώς και το κράτος, και δεν το λέω αυτό πολιτικά, όποια κυβέρνηση, δεν θα θέλει αύριο να κληθεί να δώσει 10 δις. Δεν νομίζω να αντέχει με καμία κυβέρνηση ξανά ο ελληνικός λαός να φάει 10 δις χρέος. Άρα καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που το κράτος εγγυάται αυτή τη συναλλαγή, το κάνει για να διασωθεί το τραπεζικό σύστημα, για να διευκολυνθούν και οι οφειλέτες, οι οποίοι θα έχουν πιο ευέλικτες λύσεις από τους servicers, όλα αυτά. Σωστό. Τα κάνουμε όλα αυτά καλύτερα για τους οφειλέτες, καλύτερα για τις τράπεζες, καλύτερα για όλους. Προφανώς δεν το κάνουμε για να δώσει το κράτος 10 δις. Δεν αντέχει ο ελληνικός λαός να δώσει άλλα 10 δις. Άρα προφανώς και θα είμαστε από πάνω. Δεν μπορεί, είναι και η κρατική ενίσχυση. Έτσι. Ναι, θα είμαστε από πάνω για να μην κληθεί το κράτος και άρα ο ελληνικός λαός να δώσει αυτά τα 10 δις μετά από 5 χρόνια. Άρα η εποπτεία θα είναι εκεί για να δούμε ότι θα τηρηθούν οι κανόνες που πολύ σωστά είπατε. Και προφανώς, άμα ένας είναι, τι να πω τώρα, άνεργος, καρκινοπαθής, με 3 ανήλικα παιδιά που είναι ανάπηρα και δεν ξέρω τι, θα τραβήξουμε τους κανόνες. Θα τραβήξουμε τους κανόνες στο μέγιστο δυνατό και θα το επιδοτήσουμε και από πάνω και η πολιτεία θα είναι εκεί. Όταν όμως βλέπουμε ότι ο άλλος έχει χρήματα στο εξωτερικό κτλ., οι κανόνες θα είναι πολύ σκληροί. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένας κανόνας για όλους. Έτσι. Κάθε κατηγορία πολίτη, ανάλογα αν είναι ευάλωτος ή όχι, θα έχει κανόνες χαλαρούς και αυστηρούς. Πάντως θα υπάρχουν κανόνες. Ο διάλογος με τους συμμετέχοντες της αγοράς αποδείχθηκε ότι εφαρμόστηκε σε αυτό το πάνελ. Ελπίζουμε ο διάλογος με το ακροατήριο ήταν και ουσιαστικός και ζωντανός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.